Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Επενδύοντας σε ένα οικιστικό ακίνητο, τοποθετείς το κεφάλαιό σου σε ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο σου παράγει εισόδημα. Οι επενδύσεις σε οικιστικό real estate αποτελούν διαχρονικά επενδύσεις υψηλής ασφάλειας, καθώς έχουν σταθμισμένη απόδοση και έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά ανθεκτικές σε οικονομικές κρίσεις και αστάθεια στην αγορά. Σήμερα μαζί μας ο Χαράλαμπος Πίτρος, CEO της Cyprus Real Estate, και θα λύσουμε τις απορίες που έχουμε για την αγορά ακινήτων με σκοπό την επένδυση. Εάν κάποιος σήμερα θέλει να προχωρήσει στην αγορά ενός ακινήτου για καθαρά επενδυτικό σκοπό, τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξει? Αυτό που θα πρέπει να λάβει υπόψη είναι να επενδύσει σε περιοχές οι οποίες είναι προνομιακές και έχουν την προοπτική αύξηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου, αλλά και της αξίας ενοικίου. Από περιοχή σε περιοχή θεωρώ ότι διαφέρει η απόδοση. Θα θέλαμε να μας πεις ποιες είναι αυτές οι περιοχές για να γνωρίζει ο κόσμος ώστε να επενδύσει σωστά σε περίπτωση που αποφασίσει ότι θέλει να επενδύσει. Βάσει στοιχείων, οι περιοχές της Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου προσφέρουν τις πιο ψηλές αποδόσεις και είναι πανομοιότυπες. Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι περισσότερο σε αυτές τις τρεις της πόλης την δεδομένη στιγμή. Αναφέρατε τη λέξη ενδιαφέρον. Θα λέγαμε ότι το ενδιαφέρον αυτό προέρχεται από Κύπρους πολίτες, από την εγχώρια αγορά ή από ξένους επενδυτές? Το ποσοστό των ξένων στην αγορά πανκύπρια κυμαίνεται στο επίπεδο του 50%. Μεγάλο ποσοστό. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής μαζί με τις χρονιές 2006, 2007 και 2008. Παρατηρείται μια αύξηση στις πωλήσεις πανκύπρια της τάξης του 20% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο, την περσινή, και το ποσοστό των ξένων που αυξήθηκαν είναι 31%, ενώ το εγχώριων αγοραστών είναι στο 13%. Το κίνητρο της αγοράς των ακινήτων συγκριτικά με το 2006-2008 και το 2023 σήμερα, ποιες διαφορές εντοπίζουμε? Η κύρια διαφορά η οποία παρατηρείται είναι ότι οι ξένοι αυτήν την περίοδο που έρχονται στην Κύπρο και αγοράζουν ακίνητα, το κίνητρό τους είναι για να μένουν ήδη στην Κύπρο, ενώ στο παρελθόν αγόραζαν ίσως για σκοπούς κερδοσκοπίας ή για σκοπούς για να έχουν μια εξοχική κατοικία. Άρα δηλαδή βλέπουμε ότι επενδύουν οι ξένοι σήμερα με σκοπό να μείνουν στην Κύπρο και να θεωρηθεί η κατοικία αυτή ή το διαμέρισμα ότι είναι το σπίτι τους. Ακριβώς, και δεν είναι τυχαίο που αν δείτε και τα ποσοστά των ιδιωτικών σχολείων είναι πολύ αυξημένα. Ίσως είναι η πρώτη φορά η οποία οι ξένοι μπορούν να μένουν στην Κύπρο και να εργάζονται στο εξωτερικό. Ενώ στο παρελθόν αυτή η δυνατότητα δεν μπορούσε να γίνει. Στα ύψη βρίσκονται τιμές ενοικίασης και πώλησης ακινήτων στην Κύπρο, λόγω της μεγάλης ζήτησης που έχει το νησί από ξένους επενδυτές. Με τη Λεμεσό να κατέχει σήμερα τα πρωτεία της ακρίβειας, καθώς από 3.000 ευρώ ξεκινούν τα ενοίκια για παραθαλάσσια ακίνητα των 50 τετραγωνικών μέτρων. Μπορείτε να μας πείτε σε ποιες τιμές κυμαίνεται η αγορά ακινήτων αναεπαρχία? Στην Πάφο, για παράδειγμα, για ένα διαμέρισμα 2 υποδομαντίων η αξία είναι 170.000 ευρώ και η τιμή ενοικίου 1.000 ευρώ. Ενώ στη Λεμεσόν το διαμέρισμα 2 υποδομαντίων είναι 280.000 ευρώ και η τιμή ενοικίου στα 1.600. Όσον αφορά τη Λάρνακα, το διαμέρισμα 2 υποδομαντίων είναι 180.000 και 1.050 ευρώ η τιμή ενοικίου. Στη Λευκοσία είναι 160.000 ευρώ και 700 ευρώ. Και τέλος στην Αμόχωστο είναι 130.000 ευρώ και 650 ευρώ. Πρωταρχικό ρόλο στο κομμάτι των επενδύσεων είναι οι επενδύσεις στα διαμερίσματα. Ακουμπάρε την πλειοψηφία του κόσμου, θα έλεγα, στο κομμάτι αυτό. Όμως έχουμε κάποιες τροποποιήσεις όσον αφορά και την νομοθεσία στα κοινόχρηστα. Μπορείτε έτσι λίγο να μας το εξηγήσετε απλά για να κατανοήσει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί?
τι είναι αυτό που αλλάζει και που αποσκοπεί. Θα γίνουν δύο τροποποιήσεις σε σχετικές νομοθεσίες, οι οποίες θα δώσουν στις διαχρηστικές επιτροπές τη δυνατότητα να βάζουν προστήματα σε αυτούς που δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστά τους. Και επίσης θα χρειάζεται για αυτούς που θέλουν να πουλήσουν το διαμέρισμα τους να προσκομίζουν στο εκάστοτε επαρχιακό χρηματολόγιο μια βεβαιώση, έναν πιστοποιητικό εξόφληση των κοινοχρήστων τους για να μπορούν να τους επιτρέπεται να πουλούν το διαμέρισμα τους, για παράδειγμα. Κατά τη γνώμη μου, αυτές οι τροποποιήσεις στις δύο νομοθεσίες θα οδηγήσουν στο να μεγαλώσουν τα εισοδήματα των διαχειριστικών επιτροπών και πιστεύω ότι θα γίνεται μια καλύτερη συντήρηση των κοινόκτητων οικοδομών και θα βελτιωθεί αυτόν το επενδυτικό προϊόν των διαμερισμάτων. Ο τομέας των ακινήτων, παρά τις δυσκολίες της πανδημίας και τώρα του πολέμου στο Ισραήλ και στην Ουκρανία, με τις αλυσιδωτές επιπτώσεις αντέχει και καταφέρνει να διατηρείται αλόβητος.